Στο Τριανόν στον Ναύπλιο, η φιλόλογος συγγραφέας Μαρία Βελιζιώτη παρουσίασε το βιβλίο της, τα έσοδα του οποίου θα δοθούν για ενίσχυση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αργολίδας. Γίνεται μια προσπάθεια να βοηθηθούν τα ΑΜΕΑ Αργολίδας. Είναι όχι μόνο χαρά μου, αλλά και το θεωρώ υποχρέωσή μου να βοηθήσω, γιατί ως εκπαιδευτικός αντιμετωπίζω καθημερινά προβλήματα με παιδιά που έχουν αναπηρίες και που εν δυνάμει, αν το σκεφτούμε καλύτερα, είμαστε όλοι άνθρωποι με αναπηρίες. Οπότε σαν ομός και σαν φορείς, και ως φορείς πρέπει όλοι να φροντίσουμε για το καλύτερο αυτών των ατόμων. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους Αργολιδείς, τους Δημάρχους Άργους και Ναυπλίου και γενικά τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ, τον κύριο Χαραμή, πρόεδρο του Ιδρύματος Ιωάννης Καποδίστριας, το φιλόλογο και ιστορικό, αλλά και τον κύριο Φώτα Σταυρόπουλο για τις ομιλίες που θα κάνουν, αλλά και την αργολική πολιτιστική πρόταση και τον κύριο Νικόλα Ταρατόρη, καθώς και τη θεατρική του ομάδα, που τόσο πολύ μας έχει βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από την εμπειρία σας, πόσο βοηθάει ή δεν βοηθάει τα παιδιά αυτά που έχουν κάποια ειδικά προβλήματα? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι ενός σημείου, παιδιά με ειδικά προβλήματα τα αγκαλιάζουμε μέσα στις σχολικές τάξεις. Βέβαια, πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να υπάρχουν για παιδιά με βαρύτερα προβλήματα και με περισσότερα προβλήματα ειδικές μονάδες ή συμβουλευτικοί γονέων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι οι σχολικές οικογένειες αγκαλιάζουν με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά και τα βοηθάμε όσο μπορούμε. Προβλήματα πάρα πολλά. Θα θυμάστε ότι μιλούσαμε για τη στέγη μας. Δεν είχαμε στέγη. Όπου βρισκόμαστε σε 1-2 χρόνια, φύγεται γιατί θα έρθει κάποιος άλλος. Τελικά έγινε αποδεκτή η αίτησή μας και από τον Οκτώβριο στεγαζόμεθα στο Κεκικαμέα. Βέβαια, ο χώρος είναι πάρα πολύ καλός, πολύ ανθρώπινος, πολύ ζεστός, αλλά μας λείπουν τα εργαστήρια. Δεν έχουμε εκεί μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε εργαστήρια. Επί του παρόντος στεγαζόμεθα στο Κεκικαμέα. Τα οικονομικά μας δεν έχουμε βοήθεια από πουθενά. Μας ξέρετε εσείς όλοι, στα παζάρια μας πουλάμε μαρμελάδες, γλυκά και ό,τι έργα κάνουν τα παιδιά για να συντηρηθούμε. Βρέθηκε η κυρία Μαρία Βελιζιώτη, φιλόλογος, που έγραψε ένα βιβλίο με ποίηματα και αυτό το αφιερώνει σε εμάς και τα έσοδά του πάνε όλα για το σύλλογο. Έχουμε κάνει ήδη ανακοινώσεις, έχουμε βάλει ανακοινώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και ευελπιστούμε να έχουμε σήμερα κόσμο να γίνει η πόλη του βιβλίου, διότι θα είναι ένα μεγάλο βοήθημα για το σύλλογο. Το βιβλίο είναι η άνοιξη εκεί που τελείωνε ο δρόμος, είναι πάρα πολύ όμορφο και παρακαλώ όσους μπορούν να βρεθούν να αγοράσουν το βιβλίο, αλλά και πέρα της σημερινής ημέρας πάντα υπάρχει στο βιβλιοπωλείο του Τάκη του Ουλή στο Άργο, στο Εκπροημίου, απέναντι από τον ΟΤΕ, και υπάρχει και σε εμάς στο Κεκικαμέα, υπάρχει βιβλίο να πάρουν. Για τα προβλήματα που υπάρχουν στα ΑΜΕΑ είναι τόσα πολλά που πού να τα. Ας αρχίσουμε από την προσβασιμότητα. Πείτε μου ποιος ανάπηρος ανεβαίνει στην κοινωνική πρόνοια, ποιος ανάπηρος ανεβαίνει στην ομαρχία, που πρέπει να ανέβει 10 σκαλιά για να βρει τον ανελκυστήρα. Πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα ακόμη δεν έχω ακούσει τα μέτρα της κυβέρνησης τι θα κάνει με τα επιδόματα και τα βοηθήματα στα ΑΜΕΑ. Τότε αυτό θα είναι απελπιστικά τρομερό εάν υποστούν τις μειώσεις που θα υποστεί ο Δήμος, ο υπαλληλικός. Δεν ανακοινώθηκε όμως κάτι. Δεν έχει ανακοινωθεί, ευτυχώς. Μένω με κομμένη την ανάσα να δούμε πώς θα πάνε τα επιδόματα. Και πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Σας είπα, η στέγαση. Έχουμε μελλοντικό προορισμό να φτιάξουμε μια στέγη για παιδιά που θα φιλοξενηθούν εκεί για βραχία διαμονή ή για μόνιμη όταν οι γονείς δεν μπορούν να τα έχουν στην επίβλεψή τους. Κάνουμε κάποιες ενέργειες, πρόκειται να μας παραχωρήσουν αν γίνει, γιατί έχουν μεγάλες δυσκολίες ως προς τα σαν κληρονομιά σε αυτό, να μας παραχωρήσει η Εκκλησία της Πυργέλλας για 25 χρόνια ένα οικόπεδο και εμείς να αρχίσουμε να οικοδομούμε με πρόχειρη κατασκευή, βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κατασκευή, και τότε θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κόσμου.
Γιατί δηλαδή αλλιώς, για τα παιδάκια που είναι τα παιδιά, ανάπηρα και οι γονείς φεύγουν από τη ζωή. Βεβαίως, να κάνουμε μόνιμες εγκαταστάσεις. Επί του παρόντος δεν μπορούμε, αλλά ας κάνουμε εργαστήρια να δουλεύουν, να βγάζουν κάποια αντικείμενα, να πουλάμε για να γίνεται κύκλος. Γιατί οι εκπαιδευτές, άλλοι μεν είναι εθελοντές, αλλά οι περισσότεροι είναι επαμοιβοί. Πληρώνουμε τις κοπέλες που κάνουν πυλό, πληρώνουμε τη μουσική, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτά να μένουμε στο σπίτι κλεισμένα. Την ερχόμενη Κυριακή, 9 Μαΐου, στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο του Άργους, θα γίνει η γιορτή της μητέρας με εκλεκτούς ομιλητές, την κυρία Βελιζιώτη Μαρία Φιλόλογο και τον Πέτρο τον Ορφανό, είναι σχολικός σύμβουλος με ειδικά εκπαιδευμένο στο εξωτερικό για τα άτομα με αναπηρία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο να μας τιμήσει, είναι χωρίς είσοδο, να έρθετε να δείτε το έργο και θα απαγγείλουν τα παιδιά 2-3 ποίηματα για τη μητέρα και θα πλαισιωθεί όλη η εκδήλωση από το μουσικό όμιλο «Η Δαναή» με το μαέστρο το Μάνο το Διαμαντή.